Ένας διαδικτυακός πόλεμος εξελίσσεται τις τελευταίες μέρες ανάμεσα σε δύο ένστολους. Όλα ξεκίνησαν όταν η λιμενικός Κατερίνα Πλακίδα αποφάσισε να συγκρουστεί με τον αστυνομικό Φωτεινό Παγιάβλα για τα πιστεύω του αλλά και το φιλελεύθερο πνεύμα του. Το Facebook πήρε φωτιά από τις αναρτήσεις των δύο συναδέλφων που έχουν γίνει γνωστοί, ο μεν για την κοινωνική του δράση, η δε για τις πολιτικές και κοινωνικές πεπιθήσεις της. Ο Φωτεινός Παγιάβλας το 2016 έγινε viral με τη φωτογραφία των μικρών προσφυγόπουλων σε σχολείο, η οποία αναδημοσιεύτηκε από ελληνικά και ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ενώ ταυτόχρονα συμμετείχε στο Anthes Pride ως μέλος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, καταγγέλλοντας με αυτόν τον τρόπο ότι τα τελευταία χρόνια η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ελλάδα καθίσταται επικίνδυνη. Η Κατερίνα Πλακίδα είναι μια όμορφη λιμενικός που λατρεύει το Facebook και την κοινοποίηση της πλουσιοπάροχης και άνετης ζωής της, ενώ παράλληλα εδώ και χρόνια διατυμπανίζει την άποψή της κατά μεταναστών, των ΛΟΑΔ και υπέρ του Νότης Φακιανάκη. Η κόντρα αυτή οδήγησε σε μήνυση της λιμενικού στον αστυνομικό, εφόσον εκείνος μέσω του Facebook παρουσίασε την λεκτική βία που δέχεται από την Κατερίνα. Εκείνη με τη σειρά της συνέχισε να απαντά με αναδημοσίευση της ανάρτησης του Φωτίνου και να σχολιάζει κοροϊδευτικά τη δράση του, μειώνοντάς τον. Το ένα έφερε το άλλο και η μήνυση δεν άργησε να έρθει. Τώρα η υπόθεση παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης και όλοι περιμένουν την απόφαση.